όπου ήταν οι Τούρκοι ήταν πολύ καλύτερα. Ντροπή μα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η Κρήτη, πολύ πιο ωραίο μοναχισμό είχε η Κρήτη. Στην Κρήτη δεν έκλεισε κανένα μοναστήριο Τούρκο. Ενώ στην Ελλάδα με διάταγμα του Όθωνα. Κλείσανε άπειρα μοναστηράκια και κλείσανε εκκλησίε και πήραν τα λήψανα των Αγίων και τα πετάγανε από μέσα από τι λιψαλοθήκε και κρατάγανε τα ασύμια για να τα κάνουν μισθό για το κράτο. Την ίδια ώρα οι άνθρωποι που ήσαν υπό του Τούρκου κάνανε τι διαδικασίε του. Γι' αυτό κυρία Αρβελέρ έλεγαν οι άνθρωποι χίλιε φορέ να δω του Τούρκου το, σαρίκι μέσα στην πόλη παρά να δω τη διά. Αν καλύτερα να μην δω κανέναν. Καλύτερα να μην το κανέναν. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αλλά είναι κάτι να διαλέξω. Προτιμώ τον Τούρκο παρά τον Φράγκο. Στην Αγία Σοφιά που έχετε στενοχωρηθεί. Δόξα ο Θεό. Δεν μου λέτε. Ξέρετε πόσες γυμνέ και γυμνοί το 24ωρο μπαίνανε μέσα στην Αγία Σοφιά. Άπειροι. Με το κολοβράκι να μπαίνει μέσα στο σημείο. Ψέματα λέω. Να... Γιατί το είχανε μουσείο. Και μπαίνανε όλοι οι άχρηστοι μέσα, βρωμεροί και τρισάφλοι, όλοι οι τουρίστε από όλα τα μέρη του κόσμου, χωρί να σέβονται τίποτα. Τίποτα δεν σεβόντουσαν. Τώρα θα βγάλει τα παπούτσια σου να μπει μέσα. Μήπω είναι ευσέβεια. Θα φορέσει γυμνό ρούχο να μπει μέσα, όχι. Θα σου φοράει το, το βρωμό τουρουτέ, αυτό το ρούχο, το φουστανάκι, το τουρκικό, και θα μπει μέσα. Χανουμάκι, μια χαρά αντυμένο θα είσαι. Θα φορέσει και την μπούρκα να μπει μέσα γιατί δεν σ' άρεσε, αλλά γυμνωνόσουν και έμπαινε μέσα στην Αγία Σοφιά. Μήπω είναι διόρθωση και δεν είναι κατάρα. Σα πήρω πόνο για την Αγία Σοφιά. Κι αν η Αγία Σοφιά δεν ήταν ο Τούρκος, η Αγία Σοφιά θα είχε πέσει. Ποιο θα τη συντηρούσε, Ποιο, το γένο. Μπορούσε το γένος να συντηρήσει τόσο μεγάλο κτίριο, ο Τούρκο το συντήρησε.